αυτή που είναι στην ουσία. Η Άγια Ανάρτη, Κοσμάς και Δαμιανός, 1649, λόγος και η Αγία Παρασκευή, η ίδια χρονολογία του Δεύτερου Παρασκευή. Χριστός έγχρονος είπε τον πράτορα. Όταν κάθεται, τον λέμε έγχρονο, αλλά όταν κρατάει παγκέντρο, τον λέμε τον πράτορα, δεν είναι το άλλο, το ίδιο. Να πούμε όμως και κάτι για τα χρώματα. Το πλέον Χριστό συμβολίζει ότι είναι Θεός. Να πούμε όμως αυτό τον ουρανό Θεό. Το κόκκινο είναι άνθρωπο. Θεός άνθρωπο. Η Παναγία είναι ακριβώς αντίθετη. Το κόκκινο άνθρωπο του Παναγία. Και πρέπει να έχει το διαδικτυό. Βέβαια, δεν είναι περισσότερο Θεός και δεν είναι περισσότερο χρόνο. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπο. Και το χρυσό πάνω του συμβολίζει τη δόση. Ενώ σε μεγάλη αγκαλιά παρακολουθείτε και το πάντα το πίσω και συμβολίζει πάνω στο φως. Τι είναι αυτό, το αγγλικό. Από εδώ, Θεόδωρος Κουλάκης είναι ο γεωγράφος, υπάρχει υπογραφή. Τους καλύτερους μικρογράφους του συγκεκριμένου αιώνα, του 10ου αιώνα. Στο κέντρο έχουμε τα πρώτα κεφάλαια, τη συνέχεια από τα υπόλοιπα. Αυτός εδώ που μιλάει είναι ο Χριστός. Άσχετα από το τοπίο που το βλέπετε στο Χριστό. Εδώ είναι ηλικιωμένο, αλλού φρέτο, αλλού νέο. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι αυτό που το Στέφανο. Κυκλικό με ένα σταυρό στο κεφάλι. Ο Χριστός πάλι φωνίζει με το σταυρό. Πάνω είναι ο Θεός Πατέρας. Βλέπουμε το τρίγωνο στο κεφάλι του, συμβολίζει την Τριάδα, Πατήριος, Πνεύμα Ίσα. Και βλέπουμε να αγκαλιάζει και τον Αμνό που είναι σύμβολο του Χριστού. Και βλέπουμε ότι είναι και ένας Αγίος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Άγιος, Χριστός ο Θεός. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο είδος που δεν το έχουμε εδώ. Αλλά αν πάτε σε κάποιο ναό ή τυπογραφία ή εικόνα και το συναντήσετε, το γνωρίζετε, είναι τα τετράγωνα. Εάν δείτε κάποιο πρόσωπο να έχει τετράγωνο στο κεφάλι του, πάει να πει ότι αυτός που το έχει ήταν ζωντανός όταν γινόταν η εικόνα. Και συνήθως τετράγωνο πού θα βγουν, ή σε κάποιον αυτοκράτορα, ή έναν κτήτρο από μια εκκλησία, ή ιερέα. Αλλά ήταν ζωντανή όταν γινόταν η εικόνα του. Χαρακτηριστικό, όταν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη στον Άγιο Δημήτρη, είναι ο Άγιος στο κέντρο, δεξιά και αριστερά ο επίσκοπος και ο άρχοντας της πόλης με τετράγωνο όμως. Οι μικρές βλέπονται ακριβώς, είναι προς και πίσω διαφορετικές εικόνες και τοποθετούνται στο στεφάνι γύρω από τον πολυέλαιο που λέγεται χορός. 18ος οδηγήτρια ή ο Χριστός Κοσμοσότερης, δεν κρατάει Ευαγγέλιο ή Λιτάριο, αλλά όλο τον κόσμο. Επιστήλιο τέμπλο, εδώ, αρχές 100ο, πάνω από τις μεγάλες υποδοχές. Ο Άγιος Παρθένης Λαμψάκος, έρχονται από την Οπαθά κιόλας, 19ος, η πιο πρόσφατη εικόνα είναι αυτή. Και αυτό που αξίζει είναι στα άμφια, χαραγμένος ο πυλός χρυσό από κάτω και από πάνω είναι το κόκκινο και να φανεί με την πυκλωστή. Μικροτεχνία, τα εξαπέριγα 19ου, 1853, το κουτάκι από το χώριο, δίσκους και καντζή μας λέει, αλλά δεν είναι καντζή, είναι τραπέζι ότι μια πίεση, γιατί δεν έχει μια χειρολαβία, δεν έχει δίσκο. Καντζή λέμε στην εκκλησία, με την αλυσίδα και τα κουλουνάκια. Όλα που αυτή είναι αυτά και ένα που κάνει. Εδώ είναι η πέτρα τέμπλου, η δημόφυρα, για να πούμε στο ιερό, τα από πάνω. Ξυλό, το 18ος αιώνας. Ο σταυρός και τα λυπηρά είναι από το ίδιο τέμπλο από τον Δωμαδίστρο, από τις πρώτες εικόνες που είδαμε. Στα λυπηρά πάντα είναι τις μορφές. Άγιος ο Άγιος ο Θεολόγος Παναγία. Λέγονται λυπηρά για ευνόητους λόγους δεξιά και αριστερά του σταυρού. Γύρω-γύρω από τον Χριστό είναι τα τέσσερα δρόμους που είναι στα τέσσερα Ευαγγέλια. Είδα και στην Αποκάλυψη, με το οποίο στα γρήγορα ο Λουκάς Μόρφος, ο Ιωάννης Αετών, Ματθαίος είναι ο Άγγελος και ο Μάρκος είναι ο Λέων. Βλέπουμε στην πλευρά του Χριστού και νερό και αίμα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντροπωμένο έτσι όπως φαίνεται. Είναι σωστό. Εάν δούμε στις σταυρούς εικόνες να βλέπουμε μόνο το αίμα, να γνωρίζουμε ότι είναι λάθος. Όταν τον τρίβει ο στρατιώτης με πυλό, όχι για να δει αν είναι νεκρός, έτρεξε εξήρθε αίμα και ίδωρο που λέει το Ευαγγέλιο. Αν υπήρχε μόνο το αίμα, θα ήταν ζωντανό και κανονικά θα έπρεπε να του σπάσουν τα οστά, όπως γίνεται με τους χρηστές, ωραία. Τρέχει και το νερό που είναι σίγουρη απόδειξη θανάτου. Έχουμε θάνατο εδώ και μετά ανάσταση. Όχι, δεν είναι τίποτα άλλο. Επίσης, τα πόδια, γι' αυτό και όταν κάποιος που πάει στη Θεία Κοινωνία, πάει κάποιος και ρίχνει το ζέο, ζεστό νερό. Παπαδάκι, νεοκόρος, το ζέο. Αυτό ακριβώς. Στα πόδια βλέπετε δύο καρφιά. Αυτό επίσης είναι το σωστό. Από τη Δύση τι έχει έρθει. Το ένα πόδι πάνω, στο άλλο με ένα καρφί. Το σωστό με δύο καρφιά. Και ένα τελευταίο στοιχείο διαφορά με τους δυτικούς σταυρούς ποιο είναι και στη Δύση. Ούτε στη διαστάση μήνυσης. Ενώ σε εμάς, το κάτω μέρος που παίρνουν τα πόδια του, είναι πάντα πιο μακρύ. Ακόμα και σε σταυρουδάκι. Καλή ώρα τώρα. Στα τελευταία. Τέσσερα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια, κατάσταση από την Αγία Τριάδα, 1823. Το πιο σημαντικό από όλο το μουσείο του συγκεκριμένου Ευαγγέλιο χρονολογείται από το 1686. Έχει 115 εγγραφές, λέγεται ο κώδικας του Ζωσιμά,
Οι εγγραφές του είναι καθαρά διοικητικά πράγματα, λογαριασμοί, πληκοσύμφωνα, κληρονομιές. Ο Σωσιμάς είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Αχρίδας και αυτός που μας έφερε τη Μητρόπολη από το Συσάνι στις Χιάτσες, εξού και ο τίτλος Συσανίου και Χιάτσες. Και η υπογραφή που βλέπετε είναι ο μοναδικός που υπογράφει με πράσινο, κανένας άλλος. Οικουμενικός πρεσβηγενό πατριαρχείων με κόκκινο. Αυτός ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδας με πράσινο. Και θεολογία, ρητορική, χειρόγραφα, ηθολογικά αντίγραφα που κάπου άλλο. Αγία Γραφή και το πιο παλιό έγγραφο από όλο το μουσείο του συγκεκριμένου Ευαγγέλιο 1590 από την Αγία Παρασκευή κάτω στη Γεράνια. Και όλα γενικά τα παλιά βιβλία, η στάχος πάντα είναι με ξύλο και δέρμα. Σε όλα, όταν τα πούμε.